μια κουβέντα, ερχόμενος και λόγω των κακών καιρικών συνθήκων είχα ένα άγχος αν θα μπορέσουμε να σας δούμε όλους, δηλαδή να έχουμε τη ροή του κόσμου που ήταν επιθυμητή. Συγχρόνως έπαιζε στο ράδιο και από τα αγαπημένα μου τραγούδια το Χαΐνι, τον Ακροβάτης. Ένα σημείο λέει, με τον καιρό να είναι κόντρα έχει τιμή να πετάς. Οπότε εμείς θεωρούμε σήμερα ότι είναι μια μεγάλη τιμή για μας με κόντρα καιρό, κόντρα γενικά τους καιρούς που είστε σήμερα μαζί μας και σας ευχαριστούμε για αυτό. Κυρίες και φίλοι, εκ μέρους της Δημοτικής Κίνησης θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Είναι μια μεγάλη χαρά να βλέπω όλο αυτόν τον κόσμο σήμερα εδώ και η παρουσία σας επιβεβαιώνει την ορθότητα της πορείας που έχουμε χαράξει από την ίδρυσή μας σχεδόν 9 χρόνια πριν. Τότε ήταν λίγοι συμπολίτες μας που κάτω από πολύ αδίξουες συνθήκες ξεκινούσαν αυτό το ιδιόμορφο κοινωνικοπολιτικό πείραμα δημιουργίας μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας. Τότε ελάχιστοι πίστευαν ότι αυτό θα αντέξει έστω και για λίγους μήνες. Όμως όλοι εμείς τους διαψεύσαμε. Με πολλή δουλειά και οδηγώ την πίστη μας πως μια διαφορετική προσέγγιση των αυτοδιοικητικών πραγμάτων είναι εφικτή, κατορθώσαμε να επιβιώσουμε, κατορθώσαμε να εδραιωθούμε στη συνείδηση των συμπολιτών μας, να κερδίσουμε τις εκλογές, να διοικήσουμε το Δήμο Κοζάνης με μεγάλη επιτυχία και σήμερα να βρισκόμαστε εδώ για τον απολογισμό της πρώτης θητείας και τον προγραμματισμό της επόμενης. Όλα αυτά δεν έγιναν εύκολα. Υπήρξαν απογοητεύσεις, συγκρούσεις, διαφωνίες, αποχωρήσεις. Όμως σε καμία στιγμή της πορείας μας δεν χάθηκε η βαθιά μας πίστη ότι η πόλη, ο Δήμος είναι οι άνθρωποι του. Και όταν στους ανθρώπους φέρεσαι με σεβασμό, ειλικρίνεια και ετοιμότητα, όταν δεν λαϊκίζεις και δεν άγεσαι και φέρεσαι από το άγχος πρόσχερων εντυπώσεων, τότε αυτοί θα σε ανταμείψουν με την εμπιστοσύνη τους. Μία εμπιστοσύνη που μας δόθηκε απλόχερα το Μάιο του 2014, μία εμπιστοσύνη που είμαι σίγουρος ότι θα μας δοθεί και το Μάιο του 2019, σε 3 μήνες από σήμερα. Σχετικά με τη μέχρι τώρα λειτουργία της Δημοτικής Κίνησης, θέλω να πω πως ήταν μονόδρομος για μας η Δημοτική Κίνηση να είναι ένα ανοιχτό κίνημα βάσης, με διακηρυγμένες αρχές και αξίες, με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, εκλεγμένα διακριτά όργανα, με πολιτική ταυτότητα, ανεξάρτητη, χωρίς κομματικά καπέλα. Επιλέξαμε και καταφέραμε να μην είμαστε οι ίδιοι με τους άλλους. Να είμαστε μια συλλογικότητα που λειτουργεί δημοκρατικά. Δέχεται, σέβεται και μπολιάζει το διαφορετικό, την άλλη άποψη, ως πολιτικό πλούτο και όχι ως λόγο αποκλεισμού. Αυτοί ήμασταν, αυτοί είμαστε και έτσι θα συνεχίσουμε, αφού σε αντίθετη περίπτωση δεν έχουμε λόγο ύπαρξης. Ως Δημοτική Κίνηση Κοζάνη Τόπος Ναζής, διεκδικούμε για τρίτη φορά στις εκλογές του Μαΐου του ψήφου σας, για να εδραιώσουμε τις βασικές πολιτικές μας θέσεις και να κάνουμε το όραμα όλων μας για ένα διαφορετικό, ένα καλύτερο, ένα πιο όμορφο Δήμο Κοζάνης πραγματικότητα. Πάντοτε προασπίζοντας τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης, του σεβασμού στη διαφορετικότητα. Προασπίζοντας την αξιοκρατία και την ισονομία κόντρα στα πελατειακά δίκτυα. Προασπίζοντας την κοινωνική λογοδοσία και την ενίσχυση των συλλογικών συμμετοχικών διαδικασιών. Προασπίζοντας την οικονομική διαφάνεια και το δημόσιο συμφέρον. Προασπίζοντας τον δημόσιο χώρο, την ποιότητα του φυσικού και αισθητικού περιβάλλοντος. Προασπίζοντας το μέλλον το δικό μας και το μέλλον των παιδιών μας. Φίλες και φίλοι, να μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι έχουμε μπροστά μας μια πολύ δύσκολη μάχη. Και σε αυτή τη μάχη, παρά τα σχεδόν 5 χρόνια διοίκησης, εμείς εξακολουθούμε να εκπροσωπούμε το νέο, το διαφορετικό και το ελπιδοφόρο. Δουλέψαμε πολύ και βάλαμε γερά τα θεμέλια. Ήρθε λοιπόν η ώρα να χτίσουμε το αύριο με τη δύναμη όλων μας. Γιατί το αύριο δεν χτίζεται με άρνηση και στήρα κριτική. Το αύριο χτίζεται με όραμα, σχέδιο, οργάνωση και αποτελεσματικότητα. Και όλα αυτά τα στοιχεία τα διαθέτουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή που δείξατε λίγο για τα 5 πράγματα που ήθελα να σας πω. Και καλό στο βήμα για να ξεκινήσει η εκδήλωση, για την παρουσίαση των πεπραγμένων και των προοπτικών μας, τον επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης Κοζάνη Τόπο Ναζής
τον σημερινό και αυριανό Δήμαρχο Κοζάνης, Λευτέρη Ιωαννίδη.